Πάμε σε ευχάριστα. Ευχάριστα, γεννητούρια. Γέννησε η σύζυγος του Πάνου Μουζουράκη. Έχουμε φυσικά εκεί την απεσταλμένη μας την Σοφία Μανουσακίδου. Είναι ακριβώς έξω από το μεευτήριο, οπότε να συνδεθούμε να μας πει αν έχουν βγει, αν θα βγούνε, τι έγινε, τα πόρτα νέα, τι ξέρεις. Καλημέρα, καλημέρα, σοφάκι μας. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Βρίσκομαι έξω από το ιδιωτικό μεευτήριο, όπως είπατε κι εσείς. Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού, η σύζυγός του, έφεραν χθες στις 12 και 4 στη ζωή το κοριτσάκι τους. Να το ζήσει, να το ζήσει. Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν δίπλα της σε όλη τη διαδικασία. Μέσα στον τοκετό. Και από ό,τι μου λένε οι πληροφόροι, ήταν και στον τοκετό, όχι καθ' ήτανε σε μικρά διαστήματα. Έβγαινε, ξανάμπαινε. Ξανάμπαινε. Ήταν, δεν έβγαινε. Ήταν όμως δίπλα της. Έχω πληροφορίες ότι η μικρή είναι μία κούκλα. Είναι υπέροχη, είναι πανέμορφη. Και γεννήθηκε 4 κιλά. Ξέρουμε έτσι σε ποιο μοιάζει έτσι η αρχή. Τώρα βέβαια πολύ μωρό, αλλά λέω τώρα. Συνήθως τα κοριτσάκια λένε είναι ότι μοιάζουν στους μπαμπάδες. Στον μπαμπά μου είπανε και εμένα ότι μοιάζει. Άρα βγήκε τραγουδώντας. Έτσι γίνεται. Μια χαρά φαίνεται και από την αρχή. Μου το κατάλαβα. Φαίνεται, φαίνεται. Ναι, 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 όντως φαίνεται. Το ζήσει. Πες μου, είναι εκεί συγγενείς, έχεις δει κάποιον, συναισθήματα. Οι πληροφορίες λένε ότι χθες ο Πάνος Μουζουράκης μετά την παράσταση ήρθε κατευθείαν και είναι μαζί με τη σύζυγό του μέσα στο δωμάτιο. Ακόμα δεν έχουμε δει, δεν τον έχουμε δει να βγαίνει, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ και θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Λογικά, πόσες μέρες μένουν μέσα, νομίζω, ή δύο ή τρεις. Δύο με τρεις είναι. Τέσσερις. Τέσσερις, οπότε δεν ακόμα για να βγουν. Ωραία. Χτες είχαν πάει και στο θέατρο, κέρασε τους δημοσιογράφους ο Πάνος ο Μουζουράκης. Να, εδώ βλέπουμε τα πλάνα. Συνεργάτες. Βέβαια, τους συνεργάτες. Εντάξει, για το καλό, παιδιά, εννοείται και τη χαρά που έχει τώρα, νομίζω είναι τις μεγαλύτερες χαρές που μπορεί να πάρει κάποιος. Εγώ τον βλέπω, τον χαίρομαι, ευγενέστατος, πολύ καλά έκανε και κέρας ο άνθρωπος. Τον βλέπω εξηρισμένο, τον έχω ξαναδεί. Ναι. Εσύ θα πάρω το μωρό αγκαλιά. Ήθελα εγώ τις μουσάρες εδώ πέρα. Να φιλήσει την κόρη του. Αν ήταν κόρη, θα είχε ξυριστεί. Αν ήταν γιος, μόνο για το παιδί σου, παιδί μου, ξυρίζεσαι. Κάνεις μια αλλαγή δηλαδή τέτοια που δεν την έκανε σε άλλη φάση. Βγαίνει μια ανανέωση σε κάθε επίπεδο. Οπότε και το ξύρισμα είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Είναι τώρα μια νέα ζωή αυτή που ξεκινάει και μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Σοφία. Θα είσαι εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνδεθούμε, θα μας πεις εκεί τι συμβαίνει. Πολλά φιλιά. Βεβαίως.